κατέβασε ο Βασιλείου με τη μία πολύ ωραία στον Ρώσα, ο οποίος έχει χώρο στον άξονα. Θα κάνει το σουτ, η μπάλα θα φύγει out. Μια ρυψοκίνδυνη πάσα. Τουράν πρόλαβε και τσίπησε από τον Σαμάρα. Συνεχίζει τη φάση. Έχει δίπλα τον Γκιέ Γκιέ. Τελειώνει μόνος του η κόντρα πάνω στον πίνα και το κόρνερ. Ιμπραήμι. Παουλίνιο κατέβασε την μπάλα, πέρασε ευκαιρία ο Μανού, θα στείλει την μπάλα, όχι, έπιασε ο Βάλε, ο Μανού διαμαρτύρεται την μπάλα, πέρασε την γραμμή. Ο Ιμπραήμ γυρίζει στον Παουλίνιο, αυτός γυρίζει για τον Μανού, το σουτ, η μπάλα έχει περάσει, την έχει μαζέψει πίσω από το δοκάρι του ο Μπρούνο Βάλε. Εδώ βλέπετε ότι η μπάλα έχει περάσει, το δοκάρι είναι στο ύψος που είναι τα δίχτυα. Και αυτό μας επιτρέπει να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι έχει περάσει και ολόκληρη την γραμμή. Θα βάλει την μπάλα μέσα στην περιοχή για τον Ονίλο, ο οποίος διεκδίκησε ένα γυριστό. Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί ο κύριος Χριστοδούλου, ενώ διαμαρτυρήθηκαν για χέρι σε αυτό το γυριστό του Παουλίνιο οι παίκτες του και οι φίλοι του Ερμή. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση με τον Παουλίνιο και τον Μερκή. Το χέρι του αρχηγού του Απόλλωνα είναι μακριά από το σώμα. Δεν ξέρω κατά πόσον όμως εκτίμησε ότι ήταν υπερβολικά κοντινή απόσταση και ότι η μπάλα πήγε στο χέρι και όχι το ανάποδο. Γκιέ Γκιέ, ανεβαίνει ο Τουράμ, τον είδε. Θα δούμε τώρα την επιλογή του Βραζιλιάνου. Θα σηκώσει την σέντρα, το σούτ από τον Έλτον, η μπάλα θα φύγει out. Ο Πίνα θα γλιτώσει ακόμα και το πλάγιο, δίνει για τον Μανού. Αυτός για τον Ονίλο. Να δούμε εδώ την αντεπίθεση του Ερμή. Ονίλο από μακριά θα κάνει το σούτ, υπέροχο γκολ. Τρομερό γκολ από τον Ονίλο στο 72. Ο Ερμής παίρνει κεφάλι στο σκορ απέναντι στον Απόλλωνα. Κοιτάξτε με αυτό το υπέροχο τέρμα από τον Βίκτορ Ιφεάνη Ονίλο. Άψογη εκτέλεση, άψογη τεχνική. Σημάδευσε και έστειλε την μπάλα ακριβώς εκεί που ήθελε. Κοιτάξτε, απλώς σήκωσε για ένα κλάσμα το δευτερολέπτο κεφάλι. Είδε τη θέση του Μπρούνο Βάλε και ακολούθως σήκωσε την μπάλα και την έστειλε στα δίχτυα του Απόλλωνα. 1-0 ο Ερμής στο 72ο λεπτό. Πώς υποδέχτηκαν και οι δύο πάκοι τον γκολ, αλλά και ποια είναι η αντίδραση που ετοιμάζεται από αυτόν του Απόλλωνα. Ένα στόπο μακριά τώρα. Η μπάλα περνάει εκτός. Έγινε από τον Χάμπο τον Κυριάκου. Έχει μείνει πεσμένο στον γνωστό χώρο Αντράντε. Γυρίζει ο Λόπες, δεν παίρνει την μπάλα. Ο Νίλο σκάβει για δεύτερη φορά την μπάλα, λίγο πάνω από την εστία του Μπρούνο Βάλε.